Στο παραπέντε. Στην Τάλια, αν την ενοχλεί που εξακολουθεί να τη βλέπει. Όχι τώρα, να τη βλέπει. Γενικώς που έχει παίξει τόσο πολύ, που ήταν τόσο δυνατά επιτυχημένος ρόλος τηλεοπτικός. Και αν της δημιουργεί αυτό μια. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, κόντρα, ένταση. Καθόλου. Μια απόσταση. Καθόλου δεν μου δημιουργεί. Καθόλου. Καταρχάς έκανα πολλά πράγματα και μετά την Τάλια. Δηλαδή δεν είναι ότι σταμάτησε εκεί ο χρόνος για μένα επαγγελματικά, όπου να το νιώθω σαν ένα πράγμα που μου φέρει εμπόδια. Μόνο ο δρόμος μου άνοιξε. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου που το αγαπάω τρομερά και, και όλη τη σειρά και αυτό που έκανα εκεί σαν ρόλο. Κάθε φορά αν τύχει και. Τώρα δεν γίνεται να τύχει γιατί έκλεισε το Μέγκα, αλλά τέλος πάντων και στο YouTube πέφτω πάνω του και στο Instagram και αυτά και βλέπω σκηνές γιατί ανεβάζουν. Τρελαίνω να τα βλέπω, μου αρέσει πάρα πολύ. Και δεν με ενοχλεί που ίσα ίσα φτιάχνεται και ένα καινούριο παιδικό κοινό πια, γιατί δεν ζούσαν τότε αυτά τα παιδιά, είναι 10-15 χρονών, δεν είχαν γεννηθεί, ήταν πολύ μωρά, που το βλέπουν σαν καινούριο. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά 10 χρόνια, λέω πότε θα συνεχιστεί το παραπέντε, λέω τι να συνεχιστεί, το έχει τελειώσει. Καθόλου, μου αρέσει πάρα πολύ που μου συνέβη. Τότε σου φάνηκε καθόλου υπερβολικό το ότι θα έκανες ένα ρόλο που σε σχέση με σένα και με αυτό που είσαι εσύ και με αυτό που ήσουν βεβαίως και τότε πριν από 15 χρόνια ήταν τόσο κόντρα. Καλέ, τρελάθηκα όταν διάβασα το σενάριο. Δεν είπες, ρε παιδιά, μήπως. Όχι, δεν κατάλαβες. Ξέκλεισα πράγματα που είχα να κάνω για να το κάνω αυτό. Τρελάθηκα. Δηλαδή, διάβασα ένα σενάριο και είπα στον άνθρωπο που μου έκλεινε τα λεφτά που. Λέω, εντάξει, μίλαγε λεφτά, αλλά δεν θα τη χαλάσει αυτή τη δουλειά. Έλα, ρε, εσύ. Και πήρα λιγότερα λεφτά από κάποια άλλη δουλειά που είχα κλείσει και τελικά είπα, δεν θα την κάνω. Που δεν είχα απογράψει βέβαια, αλλά ήταν, είχαμε σχεδόν. Γιατί, τρελάθηκα. Γιατί πίστευε ότι θα πάει καλά. Πίστευα ότι θα πάει καλά, αλλά πέρα από αυτό μου άρεσε πάρα πολύ το σενάριο. Και είναι πως κάμια φορά διαβάζεις ένα πράγμα και λες αυτό ξέρω πως παίζεται. Δεν λέω ότι παίζεται μόνο έτσι, γιατί μια άλλη θα πει ότι παίζεται τελείως αλλιώς πιθανόν. Αλλά εγώ αμέσως το είδα. Καταλαβαίνεις, είναι αυτό που διάβασα και λέω αυτή την ξέρω και μου αρέσει πολύ να την κάνω. Απλώς τότε ο ρόλος αυτός στα μάτια μας όσων ξέραμε, όπως ξέραμε την Σμαράγδα και το πώς ήταν μέχρι τότε, που μπορεί, αν σε ήξερε κανείς λίγο παραπάνω, να λέγε ναι, ρε παιδί μου, η Σμαράγδα έχει και πλάκα, κανιβαλίζεται, έχει χιούμορ, μπορεί να το τραβήξει. Αλλά δεν ήταν αυτή η εικόνα σου. Ναι, αλλά εγώ με ήξερα παραπάνω από όλους. Εσύ ήξερες τα πάντα, αλλά λέω η εικόνα σου για όποιον δεν σε ξέρει ήταν ότι δεν γίνεται μια τόσο. Κοίταξε, είχα κάνει λίγο κωμωδία και είχα κάνει και μια πολύ.